γεια σας, είμαι ο Βίτο και θέλω να σας μάθω διάφορα πράγματα για τις πίτσες, για να κάνετε και εσείς στο σπίτι, αλλά νόστιμες. Όχι αυτές που φτιάχνουν οι μαμάδες και δεν σας αρέσουν. Τώρα θα σας δείξω πώς ανακατεύουμε το αλεύρι. Ανακατεύουμε. Φτάνει. Ανακατεύουμε. Πιο σιγά για να μην σβολιάσει η ζύμη. Είναι πολύ ωραίο να κάνεις πίτσες για να φτιάξεις το ζυμάρι και να τις κάνεις όπως τη θέλουν οι πελάτες. Το βγάλαμε το ζυμάρι για να μπει στο φούρνο. Τώρα πρέπει να ζεστάνω το φούρνο για να βάλω πίτσες. Ο φούρνος παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο για να φτιάχνεις πίτσες. Μόλις τώρα ψήθηκε η πρώτη μας πίτσα Μαργαρίτα. Τώρα όπως βγήκε η πίτσα ζεστή θα την κόψουμε για να πάει σε έναν πελάτη. Τώρα σας παρουσιάζω το νέο κουτί για πίτσα του Βίτο. Παιδιά, σαν να μυρίζω ο Βίτο να έχει ψήσει πίτσες. Τι θα λέγατε να πάρουμε? Ναι, Ζήτο! Δήμο, Δημήτρη, πώς τη θέλετε την πίτσα σας? Μια απλή μαργαρίτα. Εγώ, μαμά, θέλω να έχει και πεπερώνι. Ναι, αλλά και εγώ θέλω να έχει έξτρα σόλτσα. Εντάξει, παιδιά, ηρεμήστε και θα πάμε να δούμε άμα ο κύριος Βίτο έχει ανοίξει. Ωχ, παιδιά, τρέξτε, ο κύριος Βίτο είναι εδώ και ψήνει. Ω, καλώς την οικογένεια. Μόλις έβγαλα μια πίτσα special. Αλήθεια, κύριε Βίτο, έχει πολύ κασέρι. Φυσικά και έχει, εγώ θυμίζομαι για τις καλύτερες πίτσες. Μιλάτε, παιδιά, ο κύριος Βίτος θα μας μοιράσει όλους. Ας καθίσουν πρώτα τα παιδιά, γιατί πεινάνε πιο πολύ. Κύριε Βίτο, μην ξεχνάτε και εμένα. Πώς, χωρίς τη μαμά, δεν θα φάει και η μαμά. Ωχ, τέλεια, κύριε Βίτο, έρχομαι κι εγώ να τη φάω ζεστή. Μπράβο, κύριε Βίτο, η πίτσα σας είναι η καλύτερη του κόσμου. Μην τα παραλέτε, με κάνετε και κοκκινίδω. Πώς, κύριε Βίτο, είναι αλήθεια. Αφού είναι αλήθεια, θα σας κεράσω και γλυκό. Βουαλά, και το γλυκό του καταστήματος. Βουάου, κύριε Βίτο, μπορώ να φάω 2 κομμάτια. Κύριε Βίτο, εγώ μπορώ να φάω 3. Δεν ξέρω πόσα να φάτε, η μαμά σας θα σας πει. Υπερβολική ζάχαρη δεν κάνει καλό. Ο καθένας πρέπει να φάει όσα κομμάτια πρέπει να φάνε. Δηλαδή, πρέπει να φάνε 1. Την άλλη φορά θα έρθουμε για να μας δείξει πώς κάνουμε μακαρονάδες. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου και σε σένα. Να περάσετε καλά και ευχαριστούμε πολύ για την πίτσα. Να πω και εγώ το γεια στη σειρά μου και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι.